Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης, social media strategist, digital media strategist, όπως θέλετε πείτε με. Λοιπόν, σε αυτό το podcast έρχομαι να σας γεφυρώσω, εύχομαι, το χάσμα που επικρατεί ανάμεσα στους influencers και τις επιχειρήσεις. Είναι ένα podcast που το χωρίζω σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά ουσιαστικά τους influencers, το δεύτερο μέρος τις επιχειρήσεις. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μέρος λοιπόν. Και ουσιαστικά πάμε να δούμε τι είναι influencer. Ξεκινάμε από το α μέχρι να καταλήξουμε στο μέγα, έτσι. Influencers είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τα social media και μπορούν και επηρεάζουν ουσιαστικά τον κόσμο. Αυτοί είναι οι influencer, γιατί πλέον δεν επηρεάζουν μόνο αυτοί που έχουν μια τηλεοπτική παρουσία, μια ραδιοφωνική παρουσία, αλλά και αυτοί που χρησιμοποιούν τα social media. Από τους 100 χρήστες μέχρι τους 1 εκατομμύριο χρήστες και βάλε. Όλοι έχουν επιρροή σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Άλλοι μικρότεροι, άλλοι περισσότεροι. Αυτοί λοιπόν όλοι είναι influencer. Ακόμα και εσείς που ακούτε αυτή τη στιγμή το podcast, είστε influencer για ίσως για κάποιους χρήστες. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν influencer? Influencer είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά επηρεάζει την απόφαση κάποιων ανθρώπων έτσι ώστε να δοκιμάσουν ένα προϊόν, να αγοράσουν ένα προϊόν ή ακόμα και να δώσουν την προσοχή, να δουν ένα προϊόν, έτσι. Κάτι το οποίο δεν θα το έκαναν μέχρι πρότινος αν δεν το βλέπαν από εσάς τους influencer, έτσι. Αυτός είναι ο influencer. Ουσιαστικά είναι χρήσιμος για μία επιχείρηση. Γιατί τι θα προσφέρει σε μια επιχείρηση? Επιπλέον προβολές. Αυτή είναι η δουλειά σας, να φέρετε προβολές και πελάτες σε μια επιχείρηση. Πώς θα γίνετε influencer? Έχω τις σημειώσεις μου και θα σας τα πω όλα πώς θα γίνετε. Λοιπόν, αρχικά θα πρέπει να σκεφτείτε τι είναι αυτό το οποίο θα σας κάνει να ξεχωρίσετε από αυτά τα εκατομμύρια χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν social media και όλοι έχουν δικαίωμα να γίνουν influencer. Έχετε να πείτε κάτι καινούργιο το οποίο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, έτσι, κάτι φρέσκο? Έχετε κάτι μοναδικό να μοιραστείτε? Κάτι πρωτότυπο ή κάτι στο οποίο θεωρείστε expert? Ακόμα και για τη δουλειά σας μπορείτε να μιλήσετε, ακόμα και για τα χόμπι σας μπορείτε να μιλήσετε, ακόμα και για τις γνώσεις που μπορεί να έχετε, οι οποίες να είναι άπειρες, έτσι. Ο καθένας από μας κάτι ξεχωριστό έχει, κάτι έχει να δώσει στους χρήστες που τον ακολουθούν. Ψάξτε να βρείτε λοιπόν τι είναι αυτό και δώστε το, μοιραστείτε το ουσιαστικά. Αμέσως μετά, αφού λοιπόν καταλήξετε στο τι είναι αυτό που θέλετε να δώσετε, τότε θα πρέπει να επιλέξετε 3 με 4 κανάλια. Κανάλια εννοώ social media, είτε είναι Instagram, είτε είναι Twitter, είτε είναι YouTube, είτε είναι TikTok, είτε είναι LinkedIn, είτε είναι το οτιδήποτε αποτελεί κοινωνικό δίκτυο. Μέχρι να τελειώσω το podcast μπορεί να έχει βγει και καινούριο κοινωνικό δίκτυο. Ναι, μπορείτε να επιλέξετε αυτό. Θα επιλέξετε αυτό το οποίο σας κάνει να είστε πιο άνετη στο να δημιουργήσετε περιεχόμενοι. Αν είστε καλοί στα βίντεο θα επιλέξετε φυσικά YouTube ή TikTok. Αν είστε καλοί στο κείμενο Twitter, αν είστε καλοί ξέρω εγώ στο να κάνετε φωτογραφίες Instagram ή Facebook. Το Facebook βασικά επιλέξετε το για οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκετε. Και φυσικά αφού λοιπόν έχω βρει τι είναι αυτό που έχω να πω, αφού λοιπόν βρω πού θα το πω, σε ποια κανάλια εννοώ, τότε θα πρέπει να φροντίσω να αρχίσω να ποστάρω συχνά και με μια συχνότητα σταθερή. Να ξέρουν οι χρήστες κάθε πότε θα με βρουν και κάθε πότε θα βρουν ουσιαστικά κάτι καινούριο από εμένα. Αν απέχω παραπάνω από το κανονικό, τότε θα βρεθεί κάποιος άλλος να μου πάρει τη θέση, κάποιος άλλος να μου πάρει τις προβολές, τις αλληλεπιδράσεις, τα like και εγώ σιγά σιγά θα αρχίσω να πέφτω στα στατιστικά μου. Τι άλλο να σας πω? Να σας πω πώς μπορείτε να βρείτε χρήστες. Φυσικά χρήστες, για να αυξήσετε την κοινότητά σας, μπορείτε να βρείτε είτε από, γύρω από τους γνωστούς σας, είτε με τη χρήση των hashtags, έτσι, πολύ σημαντικός παράγοντας. Όσοι από εσάς έχετε ένα budget μπορείτε να κάνετε διαφημίσεις,
Αλλά ένας έξυπνος, απλός και αποδοτικός τρόπος είναι να μπείτε σε φόρουμ, σε ομάδες, σε group, σε σελίδες σχετικές με το περιεχόμενο για το οποίο θέλετε να μιλήσετε και να μοιραστείτε και να μπείτε στη διαδικασία να ποστάρετε, να ανεβάζετε, να συμμετέχετε, να δείχνετε ποιοι είστε, τις γνώσεις σας, την εξειδίκευσή σας, το αντικείμενο, όλα αυτά τα οποία έχετε να μοιραστείτε μαζί τους και να τους πείσετε να μπουν στο προφίλ σας και να σας ακολουθήσουν. Έτσι καθημερινά θα ανεβαίνει και θα μεγαλώνει ο αριθμός των ακολούθων σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλετε να γίνετε influencer, να διαφημίσετε τον εαυτό σας. Δεν μπορείτε να πετύχετε αν δεν το κάνετε αυτό. Άρα θα πρέπει να έχετε πλήρη επίγνωση ότι από τη στιγμή που επιλέγετε να γίνετε influencer, θα πρέπει ουσιαστικά να εκτίθεστε στον κόσμο. Θα πρέπει να δέχεστε είτε θετικά είτε αρνητικά σχόλια, είτε μπορούν να σας χρησιμοποιήσουν, μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε. Αυτά όλα τα προβλήματα τα οποία έχει show biscuit και η τηλεόραση και όλα αυτά, ναι, μπορούν να συμβούν και σε εσάς. Και φυσικά θα πρέπει, λόγω της οικειότητας που θέλουμε να έχει κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μας, γιατί οι influencer αυτό κάνουν, πρέπει να νιώθουν οικεία με τους χρήστες και τους ακόλουθους για να μπορούν να τους επηρεάζουν, θα λαμβάνετε μηνύματα τα οποία πρέπει να απαντάτε με ευγένεια, και ας μην είναι και τόσο ευγενικά αυτά που βλέπετε, αυτά που ακούτε. Θα πρέπει να μάθετε να το χειρίζεστε, να εκτίθεστε και φυσικά πάντα να πουλάτε τον εαυτό σας, να διαφημίζετε τον εαυτό σας, όχι να τον πουλάτε, και να πουλάτε αυτό που σας ζητείτε από την εταιρεία. Και φυσικά, επειδή υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο χρήστες που χρησιμοποιούν τα social media αυτή τη στιγμή, θα πρέπει εσείς να ξεχωρίσετε στα μάτια της επιχείρησης. Πώς θα το κάνετε αυτό? Τραβώντας την προσοχή πάνω σας, δημιουργώντας ιστορίες, καλό περιεχόμενο, έτσι ώστε να ξεχωρίσετε και να σας δουν οι επιχειρήσεις και να έρθουν να μπουν στη διαδικασία να σας ζητήσουν να γίνετε ο επόμενος influencer που θα συνεργαστούν. Και αντί να ψάχνεστε εσείς να βρείτε επιχειρήσεις, να έρχονται επιχειρήσεις σε εσάς. Αυτό θέλουν όλοι οι influencer και σας εύχομαι να το πετύχετε. Αυτά είχα να σας πω για εσάς τους influencers, πληθυντικός. Καλό κουράγιο, θέλει δουλειά, συστηματική προσπάθεια. Ο καθένας από εσάς μπορεί να γίνει, αρκεί να ξεχωρίσεις το σύνολο σε όλον αυτό τον πληθυσμό που ασχολείται με τα κοινωνικά δίκτυα και που θα ήθελε να είναι influencer. Υπάρχουν πάρα πολλοί, απλά δεν ξεχωρίζουν όλοι, ξεχωρίζουν λίγοι. Φροντίστε να είστε εσείς σε αυτούς τους λίγους.